και έσονται οι δύο εισάρκαν μίαν την εκλεκτή της καρδιάς του Άννα Μπενιουδάκη. Παντρεύτηκε χθες το απόγευμα ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης. Με την ατμόσφαιρα να μαγεύει, η νύφη φορώντας ένα κομψό νυφικό έλαμψε δίπλα στο δήμαρχο, ο οποίος έδειχνε εμφανώς ευτυχισμένος καθ' όλη τη διάρκεια του μυστηρίου. Κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Ντρέπομαι σήμερα το δήμαρχο, τον Παναγιώτη, τον Σημαντηράκη, τον Χανίων. Εύχομαι να είναι πάντα δυνατός, με αγάπη, με σεβασμό, να προσφέρει στην οικογένειά του, στα κοινά και την αγάπη μου και την εκτίμηση. Εύχομαι να ζήσει. Εύχομαι τα καλύτερα στο ζευγάρι, στον αγαπητό μου φίλο και δήμαρχο τον Παναγιώτο Σημανδυράκη, ένα εξαιρετικό άνθρωπο, ο οποίος σιγά σιγά αφήνει το αποτύπωμά του στην πόλη. Εύχομαι τώρα να το αφήσει και στην οικογενειακή ζωή με πολλούς απογόνους, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι πολύ χαρούμενοι και πολύ ευτυχισμένοι στα χρόνια που θα ζούσουν μαζί. Να ευχηθώ από το βάθος της καρδιάς μου και στον Παναγιώτη και στην Άννα, δύο ανθόσπαρτο, να είναι γεροί, να είναι τυχεροί, να χαίρονται τα παιδάκια τους και να χτίσουν ένα σπιτικό πάνω στις αρχές και τις αξίες τους που όλοι τόσο εκτιμάμε. Συγγενείς, φίλοι του ζευγαριού και φορείς από όλη την Κρήτη άρχισαν να φτάνουν στην εκκλησία για να τιμήσουν το ζευγάρι, το οποίο έπλεε σε πελάγι ευτυχίας. Ο γάμος τελέστηκε στον ιερό ναό του προφήτη Ηλίας στους τάφους των Βενιζέλων. Εύχομαι να είναι ευτυχισμένοι, να ζήσουν σαν τα ψηλά βουνά, αγαπημένοι, μονιασμένοι, και με το καλό να δούνε και τα παιδιά τους να παντρεύουν. Να είναι καλά. Άλλο ένα κάστρο έπεσε. Ο Δήμαρχος Χανίων. Βέβαια είχε πέσει προπολού, αλλά τέλος πάντων σήμερα πέφτει τυπικά. Ήρθαμε εδώ να παρευρεθούμε στο μυστήριο και να το ευχηθούμε να έχει μια καλή ζωή, να ζήσουν με υγεία, ευτυχία. Πρόσωπα από την πολιτική σκηνή έδωσαν το παρόν ανάμεσά τους και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα. Επίσης παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, οι βουλευτές Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη, Σέβη Βολουδάκη και Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, η αντιδήμαρχη του Δήμου Χανίων και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε με όλοι εδώ παρόντες για να συμμετέχουμε στη χαρά του Παναγιώτη και της Άννας. Τους εύχομαι κάθε ευτυχία στη ζωή τους, να βρουν αυτό που πραγματικά τους αξίζει. Είναι δύο πολύ αξιόλογοι νέοι άνθρωποι. Ευχές για δύο ανθόσπαρτο, αγάπη και ευτυχία να έχουν στην οικογένειά τους. Μαζί με τα βάρη της αυτοδιοίκησης, τα βάρη της οικογένειας έχουν ήδη αξία. Στη δεξίωση που ακολούθησε πρωταγωνίστησε το κέφι, η μουσική, τα χαμόγελα και η θετική ενέργεια. Το ζευγάρι ακολούθησε την κριτική παράδοση, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για εκείνους που τους τίμησαν.